Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτωπο στο Γεράκι, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, το οποίο εξελίσσεται από χθες τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες. Επιχειρούν και τα δύο ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, αρκετά μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και πυροσβεστικά οχήματα και οι υδροφόρες της περιφέρειας των Δήμων. Είναι καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις πρώτες ώρες, στην οποία ξεκυκλώθηκε η φωτιά. Φαίνεται ότι τίθεται σιγά σιγά υπό μερικό έλεγχο τουλάχιστον. Δεν υπάρχει κίνδυνο, δεν υπάρχει απειλή είτε για το χωριό είτε τέλος πάντων για υγείας ευθείας. Φορτολιβαδική έκταση και για αυτή τη στιγμή. Αλλά η κυρία Λουγεράκη αλήθεια είναι ότι η χθεσινή ημέρα ήταν μια αρκετά δύσκολη ημέρα. Πραγματικά είχαμε παράλληλες περιπτώσεις στο νομό Ηρακλείου ξεκινώντας από τη Βόρτινα. Εν συνεχεία στο Δήμο Βιάννα στο Κατοπίδι και αργά τα μεσάνυχτα στο Γεράκι. Τουλάχιστον εδώ στο Γεράκι όπου βρίσκεστε είναι το δίσβατο της περιοχής στη μέση, έτσι, όπου εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Και στις τρεις περιπτώσεις του Γεράκι είναι αρκετά δύσβατη η πρόσβαση και η περιοχή γενικότερα. Και μάλιστα και στη Βόρτινα χθες, αν πραγματικά έλειπαν τα ελικόπτερα, η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη. Χάρη στη συνδρομή αυτών και το πεζοπόρο τμήματων της ΕΜΟΔΕ, που οι άνθρωποι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες να περιοριστεί γρήγορα η φωτιά, να μην πάρει έκταση, διότι η αλήθεια ήταν ότι η φωτιά σταμάτησε σε ένα αρκετά μικρή απόσταση από τις αρχαιότητες της Βόρτινας. Να μην σας απολογώ, χάρη στη συνδρομή των ελικοπτέρων και το πεζοπόρο τμήματων τέθηκε υπό έλεγχο και δεν κινδύνευσε περαιτέρω η ιστορία. Όπως και στο Δήμο Βιάννου, δηλαδή είχαμε αυτό το χαρακτηριστικό, ότι μιλάμε για δύσκολες περιοχές και γενικότερα έτσι μου το ανάγκη της κρίσης του Λιγεράκη και του Νομού Ηρακλείου. Είναι δύσκολες περιοχές, είναι δυσπρόσιτες περιοχές και αυτό ένα παραπάνω θα πρέπει να μας... Το Δήμο Βιάννου μιλάμε συγκεκριμένα για το κατοφύγι Εμπαρού Ξενιάκο, γιατί ο Δήμος Βιάννου ούτως ή άλλως το γνωρίζετε ότι και αυτός πολύπαθος είναι, πυροκαμένος είναι από προηγούμενα χρόνια και είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές και ξέρετε το μυαλό ενδεχόμενα να πηγαίνει αλλού για αλλού, οπότε το συγκεκριμενοποιώ και γι' αυτό λέω ότι μιλάμε για το κατοφύγι. Στάλθηκε και 112 στο Ξενιάκο και στο κατοφύγι προληπτικά εάν χρειαστεί να εκενωθούν αυτές οι περιοχές. Πάντως κύριε Λοντεράκη, η αλήθεια είναι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για άλλη μια φορά να ξέρουμε από τι ξεκίνησαν αυτές οι φωτιές. Θα τα βρει το ανακριτικό της πυροσβεστικής σαφέστατα τη συνέχεια. Αν την άποψή μου μπορώ ευχαριστώ να σας την πω, τουλάχιστον για τις δύο από τις τρεις περιπτώσεις, για μένα είναι ο φανέστατος εμπρισμός. Δεν είναι ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε καθάριση εκτόπιν. Διότι ειδικά στη Βιώτινα, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγους μήνες, σχεδόν από το ίδιο σημείο, με μια μικρή ακτίνα απόκλησης, είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς. Μας έκανε το χατήρι, τέλος πάντων, όποιος πρόεδρος της γης, που το έκανε μέρα μεσημέρι, επειδή ήταν αργά το βράδυ. Τουλάχιστον για μένα προσωπικά, βέβαια, αυτό είναι δουλειά του ανακριτικού της πυροσβεσής, είναι βέβαιος πως θα συμφωνήσουμε στο τέλος με το πόρισμα, αλλά τουλάχιστον για τις δύο αυτές τις περιπτώσεις για μένα είναι εμπρισμός ξεκάθαρος. Το λέτε με την έννοια καύσης υπολοιμάτων ή εμπρισμός. Δεν νομίζω να ήταν κάποιος πολυμάτων, δεν διαφάνηκε τέτοιο πράγμα τέλος πάντων. Όπως για τη χθεσινό βράδυ η ώρα που εκδηλώθηκε, σαφέστατα δεν ήταν κάποιος πολυμάτων. Είναι άδικο, είναι κρίμα να θέτουμε ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, διότι τη δημόσια περιουσία, το μηχανισμό σε κίνδυνο, είναι κρίμα πραγματικά. Αλλά θα πρέπει να συνασταλθούμε και να καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτή τακτική και λογική και να θυμίσω ότι πλέον μιλάμε για κακόλυμα. Όταν επιβεβαιωθεί, όταν εντοπιστεί όποιος τέλος πάντων έχει προβεί σε αυτή την κίνηση, μιλάμε για κακόλυμα. Καλά, εσείς το λέτε αυτό, γιατί σε άλλες περιοχές της χώρας λένε ότι πιάνανε αρχές του Ιούνιου οι εμπριστές και τους αφήνανε ελεύθερους. Δεν πήγαινε για κακούργημα η όλη η ιστορία και στη συνέχεια οι ίδιοι άνθρωποι βάζανε φωτιές. Τώρα, τι θέλετε να πω. Σε αυτό το κράτος της παράνοιας, μα την παράνοια του μυαλού μου και της λογικής μου, δεν βγαίνεις καμία άκρη, κύριε Λεονταράκη. Κύριε Λεονταράκη, ειλικρινά είμαι βέβαιος και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό της πυροσβεστικής στην περιφέρεια της Κρήτης. Γνωρίζω τους ανθρώπους, γνωρίζω ότι έχουν στείλει στη δικαιοσύνη φακέλους και πέρυσι και πρόπερση. Γνωρίζω ότι άτομα αντιμετώπισαν την ποινή, αυτό που ο νόμος ορίζει. Πλέον από φέτο μιλάμε για κακόρυμα. Είναι κρίμα, ξαναλέω, είναι άδικα να κινδυνεύει κόσμος, ανθρώπινες ζωές,
Μπορεί κάλλιστα να πάω σε ώρα και στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε. Να θυμίσω την πτώση του ρεσβεστικού αεροπλάνου τα προηγούμενα χρόνια με συνέπεια του θάνατο των υποχειριστών. Ξαναλέω, για μένα προσωπικά, τουλάχιστον οι δύο από τις περιπτώσεις χθεσινές δεν ήταν τυχές. Επιμένω, ούτε κλιματική αλλαγή ήταν, ούτε κλιματική κρίση, ούτε τα κατάρρευσαν οικόπεδα. Και είναι αυτό που σας έχω πει κατά καιρούς, διαχρονικά, το ότι όσο καλά προετοιμασμένος είναι να είστε, πιστέψτε με εδώ, για άλλη μια φορά διαπιστώσαμε όλοι μας την άριστη συνεργασία πυροσβεστικών δυνάμεων του νησίου με το ΣΟΤΑ. Πραγματικά καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια. Ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα, δηλαδή βγαίνει μέσα από την πτήση μου. Μην το χαλάμε αυτό το πράγμα, μην χαλάμε αυτή την εικόνα και κυρίως μην θέτουμε ζωές σε κίνδυνο. Είναι το βασικό και πνεύμονε ζωής και την ίδια μας τη ζωή, γιατί ό,τι καίγεται είναι η ίδια μας η ζωή. Και αν δεν προσέξουμε, δεν θα έχουμε. Και οι παράνοιες είναι πάρα πολλές. Επίσης, έβλεπα και κάτι άλλο, κύριε Λεονταράκη, τουλάχιστον για τις άλλες περιοχές της χώρας. Το άκουγα από τους δημοσιογράφους και τα ρεπορτάζ τους από τη Σταμάτα και από την Κερατέα, από τις δηλώσεις των δημάρχων, ότι υπήρχαν και διάφορα άλλα ευτράπελα σε ό,τι έχει να κάνει με αντιπυρικές ζώνες. Ότι δηλαδή, όποιος τα ψάξει θα τα βρει μέσα από το διαδικτύο, ότι οι υπηρεσίες όπως η δασική υπηρεσία είτε η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έδιναν την άδεια για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Κι όμως αυτά συμβαίνουν και δυστυχώς είναι μέσα στην παραδοξότητα που βιώνουμε σε όλα τα επίπεδα στη χώρα που ζούμε. Τυχερή από τη μια που ζούμε σε αυτό το τόπο, από την άλλη όμως θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα αν θέλουν να υπάρχει μια βιωσιμότητα και μια εξέλιξη προς το καλύτερο. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, τέλος πάντων και που υπάρχει έτσι ενδιαφέρον στο να διαφυλαχθεί με τη διάνυξη μιας αντιπυρικής ζώνης στο τοπίο, να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες εγκαλώδης γραφειοκρατίας και να αντιλαμβανόμαστε ότι όταν το δασαφείο αποφασίσει να ανοίξει μια δασική ζώνη, να κάνει ένα καθαρισμό ή ΟΤΑ ή τέλος πάντων αρμόδιος φορέας, δεν το κάνει ούτε για να μπει στο μάτι της αρχαιολόγου, του διευθυντή του μουσείου πιθανόν. Το κάνει για να διαφυλάξει, να προφυλαχθεί από μια κατάσταση. Άρα νομίζω ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει αυτά να τα έχουμε εξαλείψει. Και γι' αυτό σας λέω πραγματικά σε επίπεδο περιφέρειας, ΟΤΑ και πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν υπερβάλλω να σας πω ότι υπάρχει συνεννόηση πλέον με κλειστά μάτια. Δεν χρειάζεται να σηκώσουμε το τηλέφωνο και αν τώρα αυτό που κάνουμε η απόκριση είναι άμεσα, είτε αφορά την περιφέρεια, είτε αφορά τέλος πάντων την αντίθεση σε εισαγωγικά πλευρά, την προσβεστική. Εύχομαι και με τις υπόλοιπες να υπάρχει αυτή η σύνδρομη. Και με αφορμή και τη Γόρτινα χθες, επειδή είναι η δεύτερη φορά που εγώ το έζησα προσωπικά, αλλά όλοι, και το ζήσαμε και όλοι μας, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές που είναι αρχαιολογικό ενδιαφέροντος, υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση και πέριξ των αρχαιολογικών χώρων, να μπει στη διαδικασία να τα διαφυλάξει, να τα καθαρίσει, να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, γιατί όχι να έχει αυτόματα συστήματα πυρασφάλειας. Τα έχουμε δει αλλού, δούλεψαν, ήταν αποτελεσματικά, θα κάνουμε και εδώ.